Εχθές το απόγευμα λοιπόν μου στέλνει μήνυμα ο δόκτωρ Γιώργος Ζουγανέλης και μου λέει: Στέφανε, βόμβα. Λέω: Άμα λέει ο Ζουγανέλης βόμβα, σκάσε και διάβαζε. Λέω: Τι έγινε? Μου λέει: Αύριο οπωσδήποτε να τα πούμε. Υπάρχει μια έρευνα η οποία έχει δοθεί στην δημοσιότητα, την οποία την έχω αναλύσει και θα μιλήσουμε για πρώτη φορά για ένα θέμα το οποίο αλλάζει τα δεδομένα. Μπορεί να δημιουργήσει νέες συνθήκες, νέες καταστάσεις σε ό,τι αφορά στα εμβόλια, σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό. Είναι μια ιστορία για κάποια αντισώματα, τα οποία εγώ πολύ καλά δεν τα ξέρω, έως καθόλου δεν τα ξέρω. Διάβασα 5 πράγματα, προσπάθησα να καταλάβω κάποια πράγματα. Θα μας τα κάνει η Λιανά και θα μας τα εξηγήσει με τον τρόπο του, τον πολύ ωραίο τρόπο, ο καθηγητής, ο δόκτωρ Γιώργος Ζουγανέλης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα στην Ιαπωνία, γιατί απόγευμα είναι εκεί. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε στον Φόκους. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δαμιανίδη. Πρέπει να πούμε στους ακροατές σας ότι ήταν έκτακτο αυτό και ναι, ότι αλλάξατε λίγο το πρόγραμμα για να με βάλετε μέσα. Εντάξει, εννοείται, γιατί και εσείς κρίνατε ότι ήταν κάτι σημαντικό, το καταλάβατε και έχει γίνει και θα καταλάβουν και οι ακροατές σας πόσο σημαντικό είναι αυτό που θα πω σήμερα και πόσο σημαντική η είδηση είναι αυτή που βγαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έτσι, δεν ξέρω αν θα τη φανερώσουν, ναι, και δεν είμαι από αυτούς τους επιστήμονες οι οποίοι έγιναν καθηγητές επειδή ήταν μασόνοι. Μάλιστα. Εντάξει, έγινα με την αξία μου στην Ιαπωνία καθηγητής πανεπιστημίου, ναι, δεν έκλεψα από κανέναν, δεν με έβαλαν να πουλάω εμβόλια για να γίνω καθηγητής κτλ. Όταν λέμε έγινα καθηγητής, με κάναν Ιαπωνέζοι καθηγητή. Και αν γίνεις καθηγητής στην Ιαπωνία, πρέπει να είσαι 10 φορές καλύτερος από όλους τους καθηγητές μαζί, από αυτούς που βγάζετε στην Ελλάδα. Γι' αυτό, κύριε Δαμιανίδη, όταν μιλάτε για μένα, να λέτε τον κύριο καθηγητή. Εντάξει, και σας το λέω φιλικά. Εντάξει, κύριε καθηγητά. Εντάξει, και δεν το λέω ειρωνικά. Εντάξει, κύριε καθηγητά, το λέω. Το λέω με την ευκαιρία, γιατί το κάνουν και άλλοι, γιατί προσπαθούν να εξισώσουν, ναι, και σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε σήμερα, mm-hmm, γιατί προσπαθούν να εξισώσουν αυτά που λέω ή να με βάλουν λίγο πιο κάτω από αυτούς τους κυρίους που βγάζουν στα κανάλια. Λοιπόν, πρέπει και εγώ να τα πω τα πράγματα με το όνομά τους για να μην τα πω χειρότερα. Σε μια Ιαπωνία εντάξει, που θα... σε μια πρέπει να πω, κύριε Δαμιανίδη, ότι 10 μασόνοι δημοσιογράφοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή το σύστημα στην Ελλάδα. Βγάζουν αυτούς που θέλουν και δεν βγάζουν κανέναν άλλον. Σταματάω εδώ λοιπόν, και, γιατί μπορώ να πω πολλά πράγματα σε αυτό και έχω την ισχύ να μιλήσω για αυτό το θέμα χωρίς να με κόψει κανένας. Εγώ θα πω λοιπόν, μόνο. Πάμε όμως στην ουσία. Κύριε, πάμε καθηγητά, στην ουσία μου, κύριε καθηγητά μου, εγώ να συμπληρώσω πριν να πάμε στην ουσία. Θα συμπληρώσω μόνο ότι στην Ιαπωνία όποιος πολιτικός, όποιος έχει την εξουσία στα χέρια του, βρεθεί να έχει βάλει το χέρι στο μέλι, υπάρχει και αυτό που λένε χαρακίρι. Μπράβο, έτσι, ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια εντυμότητα, αλλά υπάρχει. Να ξέρετε, στην Ιαπωνία υπάρχει περισσότερος χώρος ώστε οι πολιτικοί και να έχουν το να βάλουν στο μέλι, αλλά και ο κόσμος να φάει και να ζήσει. Αυτό είναι ενώ καλό. Στην Ελλάδα δεν το κάνουν αυτό. Εδώ. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Δαμιανίδη, πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. Έχουμε ένα 20 λεπτό, όπως σας το υποσχέθηκα, θα το έχουμε 20-25 λεπτά και θα τα έχουμε. Ωραία, τότε για να κανονίσω το χρόνο. Ωραία. Θα αρχίσω με μια περίληψη, ναι, ναι, με μια περίληψη του θέματος. Να βάλω ένα τίτλο. Ο τίτλος είναι, για να μπορούμε να καταλάβουμε, είναι η ανακάλυψη μάλλον του μηχανισμού ADE στον COVID-19 από το Πανεπιστήμιο της Οζάκα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, μάλιστα, εγώ έχω δικαιολογημένη άποψη, μπορώ να έχω δικαιολογημένη άποψη στα θέματα της μαθηματικής. Δεν είμαι γιατρός, αλλά μπορώ να έχω σαν επιστήμονας, ναι, ολοκληρωμένος επιστήμονας, ναι, άλλου επίπεδου επιστήμονας, μπορώ να έχω δικαιολογημένη άποψη στα θέματα της μαθηματικής επιδημιολογίας, mm-hmm, και σε θέματα ειδικών μέτρων. Μάλιστα. Αλλά επειδή χρειάζεται να ξέρω, όταν φτιάχνω αυτά τα μοντέλα, δεν ασχολούμαι μόνο αυτά, κάνω πολλά πράγματα, mm-hmm, λοιπόν, επειδή για να φτιάξω αυτά τα μοντέλα χρειάζεται να ξέρω από ιολογία, είμαι υποχρεωμένος να ψάχνω τα paper. Νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτά πρέπει να τα καταλαβαίνουν οι άλλοι καθηγητές. Έτσι, ναι, ναι. Αλλά δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους καθηγητές, καθηγητές της Ιαπωνίας. Γι' αυτό όταν έρχονται από την Ελλάδα, από το Πακιστάν, από την Τουρκία, από οπουδήποτε, περιμένουν έξω από το γραφείο μου πολλές ώρες για να με δούνε. Για να βάζουμε τα πράγματα με το όνομά τους να τα ωραία, λέμε. Ωραία. Και να ξέρουν και οι άλλοι με ποιον μιλάτε. Πάμε λοιπόν πάμε τώρα παρακάτω στην ουσία. Ωραία. Η άντε, λοιπόν, θα συζητήσουμε για την άντε. Τι είναι η άντε? Η άντε λοιπόν εμφανίζεται όταν τα αντισώματα που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας ανοσοαπόκρισης αναγνωρίζουν και δεσμεύονται σε έναν ιό, ένα παθογόνο, δηλαδή σε έναν ιό. Αλλά δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν τη μόλυνση. Ανταυτού τα αντισώματα δρούν σαν δούριος ύπος
επιτρέποντας το παθογόνο να εισέλθει στα κύτταρα και να επιδεινώσει την ανοσοαπόκριση. Δηλαδή, για να γίνουν, το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι, ακόμα καλύτερα. Όταν ένας ιός, όπως ξέρετε, προσβάλλει το σώμα, θα το πω πολύ απλά, όχι ότι δεν μπορώ να το πω πιο δύσκολα. Όχι, να το καταλάβει ο κόσμος έχει σημασία. Να καταλάβει ο κόσμος, ακριβώς. Λοιπόν, όταν η άντε λοιπόν εμφανίζει, όταν λοιπόν ένας ιός μπαίνει στο σώμα, το σώμα αντιδράει και με το ανισυμπιωτικό του σύστημα και παράγει αντισώματα. Ωραία. Εδώ είναι, όλοι έχουμε ξέρει ότι αυτά τα αντισώματα πάνε και σκοτώνουν τον ιό. Ωραία. Αυτά τα λέμε ουδέτερα αντισώματα, έτσι. Ωραία. Αυτά είναι τα ουδέτερα. Ωραία. Αυτά λοιπόν, αυτό λοιπόν για διάφορους ιούς και για διάφορους ασθένειες έχει προκύψει πως όταν δημιουργούνται αυτά τα, εκτός από τον κορονοϊό, υπάρχουν παραδείγματα, θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια, έχει προκύψει ότι πολλές φορές παρουσιάζουν και ένα άλλο είδος αντισωμάτων τα οποία βοηθούν τη μόλυνση να διαδίδεται. Δηλαδή έχουμε δύο αντισώματα. Ένα που εμποδίζει, που καταστρέφει την μόλυνση, που καταστρέφει τη μόλυνση, και ένα δεύτερο είδος, τα ουδέτερα, ναι, και ένα δεύτερο μέρος, το οποίο, ένα δεύτερο είδος αντισωμάτων, τα οποία πάνε και βοηθούν τη μόλυνση να αυξηθεί. Αυτό είναι το άντε, το ADE. Τα κακά αντισώματα, δηλαδή, να πούμε. Τα κακά αντισώματα, σαν να λέμε. Τα κακά αντισώματα. Ναι. Αυτά τα αντισώματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες ασθένειες, αλλά και, εντάξει, σε διάφορες ασθένειες, και επίσης η άντε μπορεί να προκληθεί και από εμβόλια, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εντάξει. Στην περίπτωση του κορονοϊού δεν είχε παρουσιαστεί τίποτα. Δεν είχαμε και άντε. Ξαφνικά, ακριβώς, και ξαφνικά έχουμε μία ανακοίνωση ξαφνική από την Ιαπωνία, από πολλά εργαστήρια της Ιαπωνίας, τα οποία λένε το εξής. Τα οποία εργαστήρια λένε, είναι μια μελέτη πολλών επιστημόνων, κορυφαίων επιστημόνων, είναι πολύ καλή μελέτη, είναι αποδεδειγμένη και έχει δημοσιευτεί πριν από δύο μέρες. Πριν από δύο μέρες, 24 Μαΐου, είναι στο περιοδικό Cell. Μάλιστα. Δηλαδή δεν λέμε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στο επίπεδο αυτών που βγάζουν μια δημοσίευση η οποία αμφισβητείται. Είναι σοβαρά εργαστήρια τα οποία έχουν μια πολιτική και αυτή η ανακοίνωση που βγάζουν έχει το εξής. Δηλαδή βγάζουν μια ανακοίνωση τρεις σελίδες, αλλά στην πραγματικότητα έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά από πίσω, την οποία δεν ανακοινώνουν. Διότι έτσι είναι οι βιομηχανικές χώρες. Πράγματα που στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουν οι επιστήμονες, είτε στο Δημόκρητο είτε στα πανεπιστήμια, διότι κάνουν βασική έρευνα. Άλλη είναι η βασική έρευνα, έχω δουλέψει στη βασική έρευνα, αλλά άλλη είναι η εφηρμοσμένη. Δηλαδή πίσω από τη βασική υπάρχει ένα πακέτο εφηρμοσμένης. Εγώ δουλεύω περισσότερο πλέον στην εφηρμοσμένη. Εντάξει, αυτό και τα τελευταία χρόνια δεν έχω και πολλές ανακοινώσεις, διότι δεν μας ενδιαφέρουν. Μάλιστα. Είναι οι εταιρείες, είναι διάφορα πράγματα. Δηλαδή η Ιαπωνία έχει άλλο τρόπο που αναπτύσσεται. Και είναι σωστό. Και ουσιαστικά, δηλαδή, αυτή η άντε είναι ουσιαστικά το ίδιο το ανασωπητικό στρέφεται κατά του οργανισμού μας. Σωστά. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Μπορείς να το πεις και έτσι. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Δηλαδή, απλά έχω στο μυαλό μου λίγο κάτι αντίστοιχο μου είχε πει. Ναι. Κάτι αντίστοιχο μου είχε πει ο Δόκτωρ Μπάγκντι πριν από λίγες ημέρες που είχα μια συνέντευξη. Ναι, ο κύριος Μπάγκντι είναι καθηγητής και αυτός ο κύριος Μπάγκντι, νομίζω. Ναι, ο κύριος Μπάγκντι λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τον διάβασα τελευταία. Ναι. Και είχα πει τα ίδια πράγματα λίγες μέρες πριν. Αλλά από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου που δεν είναι γιατρός, διότι δεν είμαι γιατρός. Ναι. Αλλά έχουμε πει αλλά όταν διαβάζεις εκ των υστέρων αυτά που έχω πει εγώ και αυτά που λέει ο κύριος Μπάγκντι, θα δεις ότι λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτός τα λέει σαν γιατρός, ενώ εγώ τα λέω σαν ένας διεπιστήμονας. Ένας επιστήμονας με πολλές προσεγγίσεις στις επιστήμες. Λοιπόν. Αυτά είναι η ουσία. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα έχει πάρα πολλά, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Άρα για να το κάνω λίγο κατανοητό, έχουμε αυτή τη στιγμή, ενώ ξέραμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα άντε, τα κακά αντισώματα να εμφανίζονται στον κορονοϊό, έχουμε την έρευνα, τη μελέτη, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, διότι είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Με τίποτα, η οποία λέει ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η ιστορία που λέγεται άντε μέσα στον κορονοϊό. Κύριε ναι, αυτό λέμε. Αυτό πώς αλλάζει τα δεδομένα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό αλλάζει τα εξής δεδομένα. Θα σας τα πω πιο αναλυτικά πάλι, όσο χρόνο υπάρχει. Να κάνω μια ακόμα ερώτηση. Όχι, περίμενε. Θα ξεχάσω τι μου ερώτησες. Καμία αντίρρηση. Να κάνουμε ό,τι θέλεις όσο υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό.
Η αλλαγή που υπάρχει λοιπόν με τα εμβόλια είναι πως όπου υπήρχε μέχρι στιγμή, σε όπου παρατηρήθηκε σε ασθένειες και χρήση εμβολίων σε διάφορους ιούς, όπου παρατηρήθηκε για εμβόλια αυτό το φαινόμενο, διακόπηκε η χρήση των εμβολίων. Διακόπηκε. Διότι έφτιαχνες ένα εμβόλιο το οποίο τι κάνει. Θα μιλήσω γενικά. Το οποίο τι φτιάχνει. Έτσι, φτιάχνεις ένα εμβόλιο. Αυτό είναι, για βόμβα. Να χτυπήσει, αυτό είναι βόμβα τώρα. Ναι. Το οποίο πρόκειται να χτυπήσει ένα συγκεκριμένο είδος αντισωμάτων. Ναι. Μέχρι στιγμής λοιπόν τα εμβόλια που έχουν φτιάξει μέχρι στιγμής τα εμβόλια που έχουμε φτιάξει αυτή στα mRNA, όλα αυτή η κατηγορία, στόχο είχαν τις ακίδες. Mm-hmm. Αυτές τις ακίδες. Mm-hmm. Εντάξει. Τώρα βγήκανε κάτι καινούρια, αυτά τα καινούρια αντισώματα, τα καινούρια αντισώματα, άντε, δεν είναι ακριβώς τα άντε, αυτά τα συγκεκριμένα, δεν τα λέμε άντε, αλλά το λέμε έτσι για να καταλάβουμε. ADE. Τα καινούργια αντισώματα συνδυάζονται με διαφορετικό τρόπο, έτσι, και με ένα μηχανισμό το οποίο δεν μπορώ να τον εξηγήσω δημόσια, δεν mm-hmm. θέλω, δηλαδή δεν έχει νόημα, mm-hmm. Κάνουν τον ιό, κάνουν τον ιό να γίνεται, να αυξήνει τη μόλυνση. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα ξέφυγα. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, γιατί έχεις διαβάσει το κείμενο. Κατάλαβα λοιπόν, τι λέτε. Λοιπόν, τα εμβόλια. Αυτό που λέτε είναι ότι τα εμβόλια τα οποία ήταν τα παραδοσιακά εμβόλια, όταν υπήρχε δεδομένο στην ασθένεια να υπάρχει αυτό το ADE, σταματούσαν ο εμβολιασμός. Πολύ σωστά. Αυτό τελείωσε. Ενώ και τώρα, ενώ έχουμε κάποια εμβόλια τα οποία ήταν για έναν ιό που δεν είχε ADE, τώρα μας λένε ότι έχει ADE. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να σταματήσουν τα εμβόλια. Αυτό λέει η λογική. Τα πες όλα. Καλά το κατάλαβα. Άρα λοιπόν, πολύ καλά, τα πες όλα. Είπες την περίληψη. Αυτά είναι. Ναι. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Και επομένως, πού καταλήγουμε δηλαδή, ότι τα σημερινά εμβόλια του mRNA που δεν ξέρανε ότι υπήρχε και αρνιόντουσαν ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα της να υπάρχει ADE, να παρατηρηθεί το φαινόμενο ADE, δεν την πολεμούσαν. Και βγαίνουν οι Ιάπωνες μέσα στη μελέτη τους και λένε ότι κοιτάξτε, πρέπει να κατασκευαστούν εμβόλια τα οποία πρέπει να καταστρέψουν όχι μόνο αυτά τα ουδέτερα, ας το πούμε, βοήθαμε λίγο, τα ουδέτερα αντισώματα, ναι, αλλά να βοηθούν, αλλά να πολεμούν και τα αντισώματα αυτά. Να πολεμούν και τα αντισώματα αυτά, τα οποία βοηθούν δηλαδή αυξάνουν, κάνουν τον ιό να μπαίνει γρηγορότερα μέσα στο κύτταρο. Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση και τώρα. Και να αυξάνουν την. Αυτό, προσέξτε τώρα, να το δούμε και κλινικά. Ναι, οτιδήποτε ερώτηση. Να δούμε λίγο και κλινικά αυτό το θέμα. Και κλινικά αυτό το θέμα. Δηλαδή, παρατηρήθηκε, μετρήθηκε. Αυτό έχει σημασία. Οι Ιάπωνες λοιπόν έχουν πολλές ομάδες, άλλες μελέτησαν τη δομή, άλλες μελέτησαν να μελετήσουν τους μηχανισμούς κτλ. Και μια ομάδα από αυτές, που ήταν όλη μου ομάδα, κάνει τη δημοσίευση. Γιατί έτσι δουλεύουν, είναι πολλές ομάδες mm-hmm, μαζί. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή δεν έχουμε δηλαδή 4-5 πανεπιστήμια και εργαστήρια, έχουμε και πολλές ομάδες μέσα. Λοιπόν, και πολύ καλό το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες μαζί παρατηρήσανε, και εδώ είναι το σημαντικό, εδώ έχουμε άλλη βόμβα, mm-hmm. Παρατηρήσανε πως όταν εσύ πας και κάνεις αρρωστήσεις από τον ιό, αρρωστήσεις από τον ιό, τότε παρατηρούνται μέσα, εκτός από τα αντισώματα τα οποία ξέραμε μέχρι τώρα, παρατηρούνται και αυτά τα αντισώματα. ID. Μπράβο, ας τα λέμε ID. Λοιπόν, αυτά τα αντισώματα, τα οποία αυξάνουν τη μόλυνση. Και τι παρατηρήσανε, πως όσο αυξάνεται ο αριθμός αυτών των αντισωμάτων, όσο περισσότερος είναι, τότε, δεν μιλάμε για πιθανότητα πλέον, ναι, δεν λέμε ότι είναι το πιθανότερο, ναι, τότε κάνουν τον ασθενή να πηγαίνει στις ΜΕΦ. Mm-hmm. Δηλαδή, η αύξηση αυτής του αριθμού αυτών των αντισωμάτων είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε. Χειρότερη νόση. Χειρότερη νόση. Κάνει τη χειρότερη νόση. Άρα, εμείς έχουμε ένα όπλο. Μετά θα σας αφήσω κανείς ό,τι ερωτήσετε. Όχι, ακούω. Άρα, εμείς έχουμε. Άρα, έχουμε λοιπόν ένα όπλο, έτσι, με την αναγνώριση αυτού του αντισώματος, να μάθουμε δηλαδή αυτό το αντίσωμα όσο μπορούμε καλύτερα. Έχουμε ένα όπλο, ώστε όταν βλέπεις εσύ αυτό το αντίσωμα, πρόσεξε την μπάσα τώρα πώς έρχεται, mm-hmm, να μπορείς να χρησιμοποιείς φάρμακα. Ναι, αλλά εμείς έχουμε τώρα το άλλο όπλο που μας το παρουσιάζουν ως όπλο, το εμβόλιο,
το οποίο το έχουμε στρεμμένο από ό,τι αντιλαμβάνομαι στον κρόταφό μας. Γιατί ναι, εάν υπάρχει. Αυτοί έχουν πρόβλημα. Ναι, ναι. Αυτό είναι προβληματικό. Και εγώ να ρωτήσω το άλλο. Ναι. Αυτό το ADE, η δυνατότητα να υπάρχει αυτή η ιστορία, η ADE στον κορονοϊό, υπάρχει η περίπτωση να έχει δημιουργηθεί από τις μεταλλάξεις, δηλαδή το αρχικό στέλεχος να μην είχε ADE και οι μεταλλάξεις που επικράτησαν ενδεχομένως στη συνέχεια αυτές να εμφάνισαν το AD. Αυτό το φαινόμενο έχει παρουσιαστεί, δηλαδή λόγω των διαφορετικών μορφών που μπαίνει ένας ιός μέσα στο σώμα, ναι. Διαφορετικές μορφές που μπαίνει, δηλαδή έρχεται έναν ιό, μπαίνει στο σώμα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ακριβώς ο ίδιος, έτσι, αλλά μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός. Κάποιες λοιπόν μεταλλάξεις από αυτές να παράγουν το AD. Αυτό. Άρα μπαίνουμε σε άλλο κύκλωμα αυτό τώρα. Αυτό λέω. Και η σκέψη ναι, που όχι, η καλή ερώτηση είναι καλή, είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ να την απαντήσω. Ναι, ναι, ναι. Η ερώτηση λοιπόν, λες εσύ λοιπόν τώρα, λέτε εσείς κύριε Δαμιανίδη, διότι αν υπάρχουν και άλλες μεταλλάξεις, όχι άλλες μεταλλάξεις, και άλλες μορφές του ιού ή ναι. Άλλες μεταλλάξεις να το πούμε ναι, τώρα. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα, ναι, οι μεταλλάξεις μπορούν να δώσουν και διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή, να έχεις μία μετάλλαξη να μην έχεις το πρόβλημα του ID και σε όλες τις άλλες να υπάρχουν. Μισό λεπτό. Για να μην ξεφύγουμε από το θέμα, ναι. Έτσι, και καταλάβει ότι υπάρχουν κάποια διέξοδος για αυτούς τους οποίους έχουν τα σημερινά εμβόλια, πρέπει να πούμε ότι αυτό το πράγμα έχει συζητηθεί ήδη μεταξύ αυτών των επιστημόνων και αυτό που λένε ότι πρέπει να παραχθούν εμβόλια, αυτό που σας είπα προηγουμένως, που να αντιμετωπίζουν και τα ID που λέτε εσείς. Προφανώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με όλα τα εμβόλια. Διότι αυτά, όπως τα ίδια λένε ή όπως τα ίδια δεν λένε, δεν αντιμετωπίζουν το φαινόμενο ID. Μόνο η Pfizer λέει ότι πιθανόν να υπάρχει, θα το δούμε αργότερα το Δεκέμβριο, όπως μου έλεγε κάποια φίλη, κτλ. Και αργότερα ήρθαν. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αργότερα, ναι, αλλά τώρα έσκα συμβόμβα. Αργότερα ήρθαν τα χειρότερα, κύριε καθηγητά. Αργότερα ήρθαν τα χειρότερα και αν διαβάσετε. Αυτά τα, δηλαδή το τι είναι γραμμένο λέει ότι στον COVID αυτή τη στιγμή, πάτε στη Wikipedia παραδείγματος χάρη, να πάει ο κόσμος να αρχίσει. Λέει ότι ο COVID δεν παράγει, δεν υπάρχει AD για τον COVID. Έρχεται εδώ όμως υπάρχει. Εδώ υπάρχει. Και το ερώτημα το... Άρα αφού υπάρχει τα εμβόλια αυτά που υπάρχουν θέλουν επανα... Σχεδιασμό. Νέα version να το πούμε, ναι, στην καλύτερη update. Χώρια τα υπόλοιπα προβλήματα. Θέλουν update. Χώρια να γίνουν. Τα είπε ο Μπουρλά ότι θα κάνουμε τα εμβόλια new generation, τα νέα γενιά. Ναι, αυτό δεν μιλάει για ID όμως. Δεν μιλάει. Δεν υπήρχε το δεδομένο αυτό τότε. Το θέμα είναι επειδή γίνεται πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για το αν ή όχι ο ιός είναι κατασκευασμένος ή δεν είναι. Και αν ξεκίνησε από εργαστήριο της Wuhan. Αυτό έχει να κάνει με την ύπαρξη εν τέλει της AD. Δηλαδή ένας κατασκευασμένος ιός. Μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες να έχει μέσα το... Φυσικά μπορεί. Όλα είναι μέσα στη φαρέτρα του κάθε διεστραμμένου να κάνει τρελού επιστήμονα. Ναι. Του κάθε τρελού επιστήμονα. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι εταιρείες ναι. Στην Αμερική, άσχετα το τι λένε τώρα και τα κέρδη που εμφανίζουν τώρα, και κανένας δεν είναι αντίθετος στις εταιρείες να έχουν κέρδη, έτσι, είχαν προβλήματα στην Αμερική και κλείναν οι φαρμακευτικές. Χρειαζόντουσαν οπωσδήποτε ένα ιό να τη σώσει. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και ένα είδος κρατικής τρομοκρατίας, για την οποία έμεσα μίλησε ακόμα και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε και είπε ότι εγώ αν κάνω... Αν πάρω το Σπούτνικ, θα πάθω ότι έπαθω Σλοβάκος και θα με... Και η λογική είναι ότι δεν μπορεί να το πει και πάλι καλά που του ξέφυγε, αλλά βλέπω ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε και σε άλλα κράτη. Δεν θέλω να προχωρήσω στο θέμα αυτό παρακάτω. Ναι. Δημιουργήθηκε πάντως. Αλλά οι ισχυροί απαντούν ισχυρά. Δηλαδή προβλέπουν. Ενώ η Ελλάδα δεν έχει την ικανότητα να προβλέπει. Η Ελλάδα ακολουθεί χρόνια τώρα. Με σκυμμένο το κεφάλι. Νομίζω το βασικό κομμάτι το βγάλαμε αυτή τη στιγμή. Οπότε τώρα μπορούμε. Να επαναλάβουμε κάποια πράγματα ή ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ότι νομίζω ότι ήταν κατανοητό και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και πρέπει να μείνω σε αυτό που είπατε στην αρχή. Σημασία έχει να δούμε, θα το βγάλουνε, θα κυκλοφορήσει αυτή η είδηση. Δεν μπορεί να μην το βγάλουν. Ή θα περάσει ψηλά. Καλά τώρα, δεν μπορεί, κύριε Ζουγανέλη, κύριε καθηγητά μου. Ήδη, πώς τον είπα, Λιουκ Μοντανιέ. Ο νομπελίστας, Νόμπελ ιατρικής έχει ο άνθρωπος για το AIDS. Δεν μπορούμε να τον βγάλουμε και τρελό τον άνθρωπο, έτσι. Α, ούτε μπορούμε να τον αμφισβητούμε. Τα ελληνικά hoaxes, σας παρακαλώ, τα ελληνικά hoaxes τον έχουν βγάλει ψεύτη τον άνθρωπο.
Και, εντάξει, και να είστε βέβαιος ότι αν ανεβάσω. Τα ελληνικά χώρες τα έχω περιποιηθεί αρκετές φορές. Εάν είστε βέβαιος ότι αν ανεβάσω. Αν δοκιμάσουν και τώρα να κάνουν βλακίες, θα την πληρώσουν. Θα την πληρώσουν ακριβά. Δεν θέλω να σας βάλω στοίχημα στον αέρα τι θα γίνει αν θα ανεβάσω τη συνέντευξη ατόφια κομμάτι, όχι μέσα στο Ελληνικό Βουλή. Εγώ θέλω να με προκαλέσουν να κάνουν βλακίες και θα πάει όλη η Ελλάδα για φαντάρι. Όλη η Ελλάδα πάνε για φαντάρι μαζί με το Μητσοτάκι μαζί. Εγώ το υπόσχομαι. Αυτό θα θέλουν να το κάνουν. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ και λίγο, κύριε καθηγητά. Υπάρχει έντονη ανησυχία για τα τελευταία 24 ώρα τουλάχιστον πληροφορούμε ότι. Μου κάνει μια και είπατε μισό λεπτό. Ναι. Μια και είπατε και τους χώαξεις. Ναι. Και μιλήσατε για το θέμα του κατά πόσον αυτός ο ιός υπάρχει δυνατότητα. Είναι, ο τρόπος κατασκευής του ιού είναι περίεργος. Ναι. Και εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Μοντανιέ. Εντάξει, έχει νόημα αυτό που λέει. Δηλαδή έχεις μία σύμπτωση, δεύτερη σύμπτωση, τρίτη σύμπτωση. Όχι ρε παιδιά, εδώ είναι κάτι περίεργο. Το περίεργο όμως είναι ότι πριν εμφανιστεί αυτός ο ιό, εντάξει ας με πούνε συνωμοσιολόγο, εμφανίστηκαν οι αστυνόμοι του διακτηδικτύου, οι οποίοι δεν αφήνουν κανένα να μιλήσει ελεύθερα, έτσι, οι αστυνόμοι, οι χώαξεις δηλαδή τους οποίους λέτε, και παράλληλα είχαν και από πίσω μία ομάδα, μέσα στην οποία είναι και ο κύριος Ηλίας Μόσχιαλος, ο οποίος έγινε σύμβουλος του Πρωθυπουργού και ο οποίος από τη μια κυνηγάει, ας το πούμε, όποιον πάει να μιλήσει στο διαδίκτυο κατά των εμβολίων και από την άλλη πλευρά ο κύριος Μόσχιαλος έρχεται και μας λέει πάντα θετικά υπέρ των εμβολίων. Κάτι περίεργο υπάρχει. Όχι, άμα θέλουν ας μιλήσουν. Ας μιλήσουν, εγώ τους προκαλώ. Εμβόλια για παιδιά, κύριε καθηγητά. Σε καμία, εγώ από αυτά που έχω χωρίς να διαβάσω αυτήν την... χωρίς να προκύψει αυτή η ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε, χωρίς να προκύψει αυτή η ανακοίνωση, η γνώμη μου είναι ότι τα εμβόλια πρέπει να γίνονται από 53 ετών και πάνω. Εντάξει, υποθέτοντας ότι είναι εντάξει, που δεν είναι. Εντάξει, υποθέτοντας πως είναι εντάξει, που δεν είναι. Εντάξει, λοιπόν, τα εμβόλια χρειάζονται σε αυτούς που χρειάζονται περισσότερο. Οι στατιστικές, να μην αναφερθώ σε αυτές, τα ξέρω πολύ καλά τις στατιστικές. Λοιπόν, οι στατιστικές έχουν αποδείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο, σε αυτούς κάνεις τα εμβόλια. Στη γρήπη την κάναμε στους πιο γεροντότερους. Δεν κυνηγάγαμε, με διακόψει εδώ γιατί θα το χάσω. Λοιπόν, η γρήπη θα κυνηγήσει, θα χτυπήσει αυτούς που έχουν. Η γρήπη χτύπαγε περισσότερο τους γέρους. Ναι. Δεν χτύπαγε τους νέους, γι' αυτό το λόγο την κάνανε γεροντότερη. Και φτάνουμε στα εμβόλια, τα οποία όπως λέμε, όχι διαπιστώθηκε, όπως και με τα παλιά εμβόλια και με τα νέα εμβόλια, τον ιό τον διαδίδουν αυτοί που τον έχουν. Τότε για ποιο λόγο πρέπει εγώ να πάω να βάλω τον ιό πάνω, να πάω εγώ το εμβόλιο, είμαι παιδί ας πούμε και κάνω το εμβόλιο και κινδυνεύουν τα κύτταρά μου από διάφορα άλλα προβλήματα, μην τα πιάσω αυτή τη στιγμή, ήδη οι έγκυες έχουν μεγάλο πρόβλημα, για ποιο λόγο να πάω να κάνω εγώ αυτό το εμβόλιο όταν εγώ το μεταδίδω, δηλαδή να βάλω στον εκβιασμό τους υπόλοιπους να κάνουν όλοι το εμβόλιο για να μην πεθαίνουν. Και φτάνουμε τώρα στο φαινόμενο της ADE, όπου βλέπουμε ότι όχι μόνο θα πεθαίνουν, αλλά όσοι παρουσιάσουν το φαινόμενο της ADE, έτσι, όσοι το παρουσιάσουν το φαινόμενο, που υπάρχει αυτό το φαινόμενο, απλά σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι πιο έντονο, εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν. Εμείς δεν ξέρουμε να αναγνώσουμε το ADE, ας πούμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το αναγνώσουμε. Πάμε και κάνουμε εμβόλια. Και το καλύτερο. Ναι, το καλύτερο. Για να ολοκληρώσουμε. Το ADE είναι ένα φαινόμενο το οποίο ελέγχεται όταν είναι στην 3, φάση 3, στη φάση 3. Μπράβο, όταν γίνεται ο έλεγχος στη φάση 3. Εκεί, όταν διαπιστώσουν λοιπόν στη φάση 3 ότι εμφανίζεται το φαινόμενο ADE, τα εμβόλια όπου δοκιμάστηκαν, διακόπηκαν. Θέλω να δω ότι θα διακοπούν και τώρα. Αυτά, εγώ τελείωσα σήμερα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς περιμένουμε με την ίδια αγωνία όπως και εσείς να δούμε τι θα γίνει. Κρατάω μικρό καλάθι πάντως. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.